καθημερινή παρουσία των ΜΑΤ εδώ, πάνω από 2 μήνες, λειτουργώντας δεν ξέρουμε με ποιον εντολή, ως ιδιωτική security φύλαξης μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας εταιρείας στην οποία εμείς ως εργαζόμενοι επί 3 χρόνια, ενώ και οι τράπεζες τις γυρίσαν το κεφάλι αλλού, εμείς βάλαμε πλάτες σαν εργαζόμενοι, δίνοντας το 20% επί 3 χρόνια από τον μισθό μας, για να στηρίξουμε να βγει από τη δύσκολη θέση που ήταν η εταιρεία. Στηρίξαμε και το σχέδιο εξυγίανσης που η εταιρεία Μάντης των αδερφών Κρομίδα προχώρησε, με μια υποχρέωση, όπως το λέει και η απόφαση του δικαστηρίου, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα και συμπεριλαμβάνονται μαζί με τις θέσεις εργασίας μέσα στο σχέδιο εξυγίανσης. Δυστυχώς, αντί να εισπράττουμε, θα έλεγα εγώ, και τα μπράβο, μας αντιμετώπισαν μια χαριστία. Αυτή είναι η λέξη, νομίζω, που ταιριάζει στους συγκεκριμένους νέους ιδιοκτήτες, διότι δεν σκεφτήκανε. Εκτός από τις 15 πρώτες απολύσεις, οι απολύσεις συνεχίστηκαν. Είστε ένας από τους ανθρώπους που απολύθηκαν. Ναι, ενώ στηρίξαμε την εταιρεία, γιατί αυτό είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος, ότι εμείς βάλαμε πλάτες και για το σχέδιο εξυγίανσης και για να σωθεί η εταιρεία. Και όταν ήρθαν οι κύριοι προσπαθώντας να εφαρμόσουν τον νόμο Χατζηδάκη, τον οποίο τον καταπατήσανε, και απαντώ τώρα σε αυτό που λέτε, καταπατήσαν διώχνοντας μέσα σε απεργία εργαζόμενους, προσλαμβάνοντας άλλους εργαζόμενους ως απεργοσπαστικό μηχανισμό, για να τους βάζουν τώρα μέσα και να βγάζουν το προϊόν, και μετά προσπαθήσαν να κλείσουν, και λένε ότι κλείσανε το τμήμα των πολιτών οδηγών, απολύοντας άλλους 10, και προχθές απολύσανε παράνομα κατ' εμάς, αλλά και για τον 1264, αλλά ακόμη και αυτόν τον νόμο του Χατζηδάκη, που για μας είναι απαράδεκτος, απολύσανε και εμένα ως πρόεδρο της Ομοσπονδίας και του Σωματείου, αλλά και τον πρόεδρο του Κλαδικού, που είναι και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Έτσι λοιπόν προχωρήσανε σε έναν αυταρκισμό, γράφοντας αυτόν τον νόμο του Χατζηδάκη στα παλιά του στα παπούτσια.